Αλλά εγώ έτρεχα και δεν με πιάνει εμένα η αστυνομία. Και τότε λέω πρέπει να φύγω από το Λος Άγχελες. Και πηγαίνω σε αεροπουέρτο, είχα 520 δόλαρες, τόσο κάνει το εισιτήριο, για να πάω στη Αγγλία. Και με το πηγαίνω, ξεχάστηκα και πάω και παίρνω μία τυροπίτα και ένα πατατάκια. Που έκανα 5 δόλαρες. Πάω να βγάλω το εισιτήριο, μου λένε 520, εγώ 515 είχα πάρει αυτά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και βλέπω ένα που έλεγε Αθένας 510 δόλαρες. Και πάω και παίρνω ένα εισιτήριο για Αθένας και με τα 5 δόλαρες που μου έμειναν πήρα άλλη μια τυροπίτα και μια πατατάκια. Και έτσι ήρθα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί τα θυμήθηκα όμως τώρα αυτά, τι με ρώτησες? Αν σφουγγάρισες. Α, εσύ. Όχι. Και να τιένε καμπέκι. Μομεντίτο. Σενιόρα Σουλά. Η κοντή ρωτάει πορκέ το άγαλμα δεν έχει κεφάλι. Και όμορφια. Και αυτήν είσαι μάτι στο κόψον καλύτερη θα είναι. Σιπέρα και τι να λέω, είχε κεφάλι και έχασε τελείωσε μάρμαρο. Έτσι είναι και άμα τους αρέσει. Σι. Σύξινος βρε σαφρακιασμένο, γιατί δεν το σηκώνεις το σύνορα. Σενιόρα σου λες είσαι. Γιατί δεν το σηκώνεις, πού είσαι. Είμαι σε σχολείο. Τι σχολείο. Σε νελαρότσε νυχτεριδινό, που πηγαίνω para aprender για να μαθαίνω ελληνικά. Α, ωραία, βρήκε η τάξη με ο φόρο. Σύσυσε με φόρο. Δεν μου λες, τι μουσικές είναι αυτές που ακούγονται από πίσω. Κάνει λα κοροδία, πρόβα γιορτή. Ποια γιορτή βρε. Το 25 Μαρτίου, που είπατε το όχι, στη διδακτορία, με το τάγκ. Που έσπασε την πόρτα στην Πατησίων! Σαμπρίνα, θα λέτε στη γιορτή! Τι σχολείο είναι αυτό, παιδί μου, 2 ώρα τη νύχτα! Νυχτεριδινό! Τα νυχτερινά είναι στις 8 το βράδυ, όχι τα χαράματα! Τα σχολεία τη μέρα είναι μία τάξη στις 8 το πρωί ή πρωινή. Και μία τάξη στις 2 το απόγευμα ή απογευματινή. Μπερδά! Εντόν! Τα νυχτεριδινά είναι μία τάξη στις 8 το βράδυ ή πρωινή. Και μία τάξη στις 2 το βράδυ ή απογευματινή. Entonces, yo, en esta semana, que αυτή τη εβδομάδα, είμαι νυχτεριδινό απογευματινός. Και τη άλλη semana, είμαι νυχτεριδινό πρωινός. Comprende ahora, κατάλαβε. Señora Sula. Señora Sula. Τι είναι? This is 50 euros. 20 euros. 50 euros. 20 euros. Yes, but 50 euros. Έστω διάβολο, Μιχαή, στο 20 και τέρμα. Ωραία, ελληνικά σας μαθαίνω στο σχολείο. Και τι να λέω, σενιόρα Σούλα, με έχει πρίξει από πρωί. Είχα και το άλλο που ήθελε να του βρίσκω κιλότα με αρχαία κουκουμπάια πάνω. Είναι δυνατόν και να βλέπεις κουκουμπάια πάνω σε κούλο και να σου σηκώνεται η πολλιά. Χόδερ. Την προηγούμενη σεμάνα κάποιο κέρδισε εκατομμύρια σε γιόκερ. 7,5 εκατομμύρια. Και πώς και νιστάσεις πάλι, δεν κοιμάσαι καλά. Σενιόρα Σούλα, μήπως και έχεις γκόμενο. Ή μήπως και έχεις γκόμενα. Τι λες, βρε. Κοίτα τη δουλειά σου και σκάσε. This is 50 euros. Άσε μας και σύρε μπάρμπα. Σενιόρα Σουλά, πόσο τα δίνουμε αυτά? 12 ευρώ. Α, ναι. This 15. Οκ. Okay. Θα φερεθεί από το μισθό σου. Πορκέ, σενιόρα Σουλά, αφού είναι αρχαίο. Άστα αυτά. Άμα τα σπάτε εσείς, είναι ρεστούρχημα. Άμα τα σπάω εγώ, είναι σημεία. Όλα χωρίς χέρια είναι. Βρήκατε για κανένα ολόκληρο. Πολλά λες. Άμα βγάλει άγαλμα από μισθό, θα πηγαίνω σε ΙΚΑ για να λέω για τα έσημα. Αμέ εσύ πα στο ΙΚΑ, εγώ θα πάω στο Λαραπών. Αμα πα εσύ σε Λαραπών, εγώ θα πάω σε φορεία. Αμέ εσύ πα στο διάολο. Θα μπορεί να έρθει να σε πάρει. Αμα εξελίξει. Τι εξελίξει, ποια είναι αυτή η κομμένα σου. Τι είναι αυτό, ποιο είναι. Yo soy José Antonio Marcelino Gutiérrez de Rincón. Ή του. Χαίρετικα! Πού να πα, κάτσε και περίμενε. Για μισό λεπτό. Και πίσω-πίσω τα ξεσκονίζει, όχι μόνο σε φαίνονται. Αμα θε να κάνω και πίσω-πίσω, θα έρχεσαι σε ώρα σου. Πορκε τώρα δεν προλαβαίνω. Ούτε καφέ δεν ήπια. Περίμενα έξω σαν αγάλμα. Joder, estoy harto de disabes. Χα δε πούτα. Και funciona en este país, yo no sé. Pues sé nada. Πρόσεξε γιατί καταλαβαίνω τι λες. Σιγά και μην καταλαβαίνεις. Αλλά. Καλάμια. Θα πάρω λεξικό κακομοίρι μου και μετά δεν σε σώζει κανείς. Τι θέλεις και εσύ πρωί-πρωί. Δεν βλέπεις και δεν ανοίξαμε ακόμα. Δευτερό στο χέρι είμαι. Α, είναι στη Γερμανία σου. Πώς μιλάς, παιδί μου, έτσι στους ανθρώπους. Τα λεφτά τους ήθελα να μας δώσουνε. Όπως θέλω θα μιλάω και χέστηκα για τα λεφτά τους. Με βλέπουν και που έχω δουλεία, τραμάχο. Αλλά όχι, εκεί να έρχονται πάνω από κεφάλι μου. Κοράκια, κοράκια. Το έχω ακούσει αυτό, ναι. Άλλη βδομάδα θέλω 2 μέρες ρεπό. Και πες που ήσουν, α? Έξω. Κάτι κάνεις εσύ, σενιόρα Σούλα. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα παράνομο, πορκέ άμα είναι παράνομο θα έρχεται εδώ αστυνομία και θα την πληρώνω κι εγώ. Τι παράνομο, βρε. Ξέρεις εσύ, από αυτά με φίμπο και Αθηνά, τα παράνομα πλουσάκια. Αυτά που έχουμε σε μαγαζί είναι κανονικά ή είναι πίθηκος? Τι πίθηκος, βρε, μαϊμού. Α, είναι μαϊμού. Δεν είναι. Μια χαρά νόμιμα είναι. Σίγουρα, πορκέ θα βλέπω ετικέτα. Το μόνο παράνομο μέσα στο μαγαζί είσαι εσύ. Χωσέ, έλα εδώ. Θα πάρεις αυτό το πανί. Πάρ' το, ντε. Σύ. Σύξινος.
Και με κοιτάς έτσι και θα περάσει ένα χέρι όλα τα γαλματάκια από πάνω μέχρι κάτω. Σε μένα το λες. Αν πού, στο Ποσειδώνα πίσω. Δεν το κάνω. Θα το κάνεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Τραγούδι να πω, τα γαλματάκια δεν τα καθαρίσουν. Μα στη βρώμα είναι βρε, κανονικά κάθε μέρα πρέπει να τα καθαρίζεις. Δεν χρειάζεται, και πιο αρχαία φαίνονται έτσι. Όλα τα ξέρεις εσύ, γλωσσάδικο. Λοιπόν, πάρ' το και ξεκίνα. Τελευταία φορά, σενιόρα σου λέει. La última vez. Porque εγώ εδώ πέρα είμαι για να πουλάω. Αν θες και καθάρισμα, θα δίνεις κι άλλα λεφτά. Όχι ποδάρο δεκάρες. Θέλω άξιση. Τι? Αυτό που ακούς, σενιόρα Σούλα. Άξιση. Ο Γκέρτη δίπλα ξέρεις πόσα παίρνει. Που θες και άξιση. 60 ευρώ λιγότερα από σένα. Εσύ πέρα, ο Γκέρτη δίπλα είναι από την Αλμπανία. Δεν είναι από την Ουρουγουάη. Και τι πληρώνω δηλαδή εγώ, τα μεταφορικά. Δεν παίρνεις δραχμή. Δραχμή δεν ήθελα έτσι κι αλλιώς. Έουρο θέλω, συν 50. 50 να είναι η ώρα σου και γυρίζει με οξυγόνο. Πήγαινε. Χάτε. Μου τα κάνω λοκέθε. Πάρε καφέ. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Δοκίμασε. Δοκίμασε να μου λες άμα είναι καλός. Τι είναι αυτό? Είναι φραπέ με χυμό μπερίκοκο. Τέτοιο πήρω τώρα, πορκέ είναι πιο εξωτικό. Γιατί σε μένα, Παναγία μου. Και για πες, σενιόρα Σούλα, τι θα γίνει με τη άξιση, πορκέ εγώ θέλω όλα 50 ευρώ. Δεν με αφήνει να γιάσω. Το πανίσου και πίσω. Και το τσιγάρο? Το έκανες. Με λοκέθη. Και πάρε αυτό το σύγχαμα από εδώ να μην το βλέπω. Τώρα, το γιατί σε ενδιαφέρει να σε πω στα λεφτά που σου είπα. Για περίμενε μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Λέξει, ως και ξανάς! Τι κάνεις, άγιε, πορκέ το κλεισές. Πορκέ μου πήρε τα αυτιά και εσύ και αυτή χαμένη που τραγουδάει. Δεν είναι χαμένη, είναι η Νίνια Παστόρη. Μπορεί δεν μπανάνε και η Μαριάνθη κεφάλα. Είναι τραντιθιονάλ, παραδοσιακό. Σενιόρα Σούλα, καπότα στα ελληνικά είναι το κοντόν. Έχει και κοντόν, έχει και μακρύν. Γιατί ρωτάς? Πορκέ στα ισπανικά, καπότα είναι το σκούφος και μου το λένε χθες και λέω τι σκούφο να βάλω με τέτοια σέστη. Τι έγινε τελικά με την Πορθιόν? Τι πράγμα? Με του Μαρίδο, άντρα σου, σενιόρ Σάβα. Που ήθελες να παίρνεις λεφτά, βγήκε χαρτί. Όχι. Ελλάδα. Το βάζω το θες. Γιατί, τι θα το κάνεις? Εγώ τίποτα, αλλά το πούλησα σε αυτό το Αμερικάνο 280 ευρώ. Αυτό? Συ, αλλά άμα ρωτήσει θα λες ότι είναι από την αρχαία Σπάρτα. Εσύ αγόρι μου είσαι μεγάλο έγκλημα. Εσύ, πως άμα το κάνουν Έλληνε είναι ξυπνάδα. Άμα το κάνω εγώ είναι έγκλημα. Σενιόρα Σούλα, εγώ ποτέ θα παίρνω άδεια. Ποτέ. Και ποτέ, σενιόρα Σούλα, θέλω να πάω στο κομμωτηρί. Τι τυρί θες? Όχι τυρί, κομμωτηρί. Τι είναι αυτό? Είναι κομμωτηρί. Είναι δίπλα στη Ξανθιά. Δεν είμαι καλά σήμερα. Σε προειδοποιώ. Λοιπόν, πάρ' το από την αρχή, στα ελληνικά και αργά-αργά. Θέλω να πάω στο κομμωτηρί για να βλέπω μία φίλη μου. Άντε πάλι με το κομμωτηρί. Τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου? Είναι πόλη, δεν το ξέρεις. Πού? Στη Ελλάδα, δίπλα στη Ξανθιά. Ε? Κοντά στην Τουρκία. Κομμωτηρί! Κομμωτηρί και κομμωκασέρι. Και δεν είναι Ξανθιά, Ξάνθη. Καλά να πάω. Όχι. Πορκέ? Πορκέ είναι μια χαρά πόλη. Αν πας εσύ θα την κάνεις μπάχαλο. Συμ. Η ποια είναι? Η ποια. Και μπία μπία. Ορίστε. Ay, venga, hija, ¿qué quieres? ¿Quieres hablar con alguien? Τι στο καλό που πήρα. Σε άλλη ήπειρο. Sí. Hello. I'm Bia. This is Bia calling. May I speak to Mrs. Zula? Mrs. Zula is απέναντι. And talks με την Ευαγγελία που έχετε παγωτά. Θέλεις και να τη φωνάσω? Αν μπορείτε. Μπορείτε. Για περίμενε. Σενιόρα Σούλα! Ένα μπια-μπια παίρνει! Τι έκανε ένα άλλο? Εγώ που ήρθα στο Ελλάδα φταίει. Αυτό ξαναπες το. Κορδιός, εσύ κάνω που είδα πλάρκωνε στα μούχα. Με πόνε ήλος λέρβιος, αι και κόμμο με πόνε. Είπα ελληνικά θα μιλάς εδώ μέσα. Σιγά τη γλώσσα. Απ' τη δική σας καλύτερη. Φουφουφουφου όλη την ώρα. Και άμα δεν σ' αρέσει να σηκωθείς να φύγεις. Θα φύγω. Αλλά πριν φύγω θα βάλω μια φωτιά στη Ακρόπολη να δούμε από πού θα βγάζετε λεφτά μετά. Και πολύ το χάρηκα που σας κέρδισε η Τουρκία στην Eurovision. Σιγά! Και εμείς την ψηφίσαμε. Ναι, για να μην σας πούνε οι γύφτους. Λοιπόν, πάρε την κούτα και πήγαινε την στην αποθήκη αμέσως. Δεν πάω. Πήγαινε, είπα. Μη κοιτάς τι ώρα τώρα, τι κοιτάς τι ώρα. Τώρα μαλώνουμε. Εδώ, συγκεντρώσου, κονθεντράτε. Μου φαίνεται. Θα λιποθυμήσω. Καλά, βρε,
ανέστητο. Δεν βλέπεις ότι έπεσα. Έπεσες, θα σηκωθείς. Έλα εδώ να με βοηθήσεις. Πλάκα έκανα. Έλα. Έλα, σενιόρα, σου λέω, Χωσέ είμαι. Τι θες? Πού είσαι? Πορκέ παίρνω σε σπίτι σου και δεν το σηκώνεις. Δεν είμαι σπίτι, τι θέλεις? Πήρα να μαθαίνω, μα είσαι καλά. Γι' αυτό πήρες. Ναι, να ξέρω, καλά είσαι. Καλά είμαι. Πορκέ, άμα δεν είσαι, δεν ανοίγουμε αύριο μαγαζί. Όπως σήμερα που ήρθα τσάπα, έχασα το ύπνο μου. Άμα δεν είσαι καλά, να λες από νύχτα, δεν είμαι καλά, να ξέρω. Να ξεραθείς. Ανέστητο. Κλείσιμο δεν είσαι αύριο. Τρεις ώρα τη νύχτα θα το κλείσω το μαγαζί. Είχες, δεν είχες, με σύγχυσες πάλι. Εξωτικός νεαρός προσφέρει μασάζ, τόνωση, χαλάρωση. Ποια το σημείωσε αυτό? Κατά λάθος. Τη δίπλα θα ήθελα να σημειώσω. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει κατάλληλη ώρα για κάτι τέτοιο. Ήθελα απλώς να ρωτήσω. Σενιόρα, σου λέει εσύ είσαι. Τι χασά είναι αυτά? Τώρα θες να μιλάμε ή δεν θες? Τι? Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν φεύγεις, αφού η Ελλάδα δεν σ' αρέσει. Θέλω την επικικότητα. Μπα. Μπού, σενιόρα Σούλα. Για μια στιγμή. Εγώ αυτόν τον κόλο κάπου τον ξέρω. Α, κι άλλη φυσιογνωμίστρια στην παρέα. Κι όμως τον ξέρω. Μην ώρα σου όλα. Ποιον είχε ρίδι να βρέξει έτσι ποτέ? Εδώ έρχεσαι κάθε βράδυ. Κυρία Σούλα, δεν είστε η γυναίκα μου. Ποιος είμαι βέβαια, ακούς αυτόν? Τη γυναίκα του, πορκέ του λες ψέματα. Και αυτός πορκέ τα πιστεύει, αφού έχετε πάρει και... Μην το πεις! Μην το πεις! Μην το πεις! Διβόρθιο! Άμα είναι έτσι, πες το. Τι είναι αυτό? Αχ, πώς του λες τα ελληνικά, το ξέρω! Δεν το ξέρεις! Το ξέρω! Όχι, δεν το ξέρεις! Το ξέρω! Δεν το ξέρεις! Διαζύγιο! Το ξέρε! Ήσου! Παντρεμένος με τη σενιόρα Σούλα περίπου ένα χρόνο και μετά χωρίσατε. Στο γάμο είχα έρθει πορκέ με έβαλαν κοπαλά τις ποπονιέρες. Που η κυρία Σούλα μου είπε ότι είμαστε παντρεμένοι. Και ότι αυτές είναι αδερφές της. Τι αδερφές δεν ξέρω. Δεν μου είπε ποτέ. Μπορεί να είναι εγκόμενές της. Αυτή έχει έρθει μια φορά στο μαγαζί. Το πειράγχας δεν το ξέρω. Συγγνώμη, το πειράγχας είμαι εγώ. Τσι, σενιόρισα με έχεις αμνησία. Λίγη ηρεμία θέλω μόνο, τίποτα άλλο. Λίγη ηρεμία. Αλλά πού να τη βρω? Εδώ μέσα. Γίνεται. Ρημαδιό το έκανες πάλι. Τι είναι αυτά? Αγαλματάκια. Και τι τα κουβάλισες όλα εδώ? Τα πούλησες αυτούς. Αυτή είναι μεθυσμένη. Γι' αυτό τα αγόρασα. Καλά, δεν τρέπεσαι. Μην μιλήσεις. Τι κοιτάς? Τώρα μην πεις δεν είναι κομμενές σου. Αυτό περίμενα. Γι' αυτό είπα να μην μιλήσεις. Κυρία Σούλα, ποιος είναι αυτός? Ο Ερμής, άβα μου. Αλήθεια? Κι εγώ τόσο καιρό έλεγα ότι είναι η Αφροδίτα. Δεν μου λες τώρα που δεν καταλαβαίνει να πάω να του πουλήσω τίποτα? Παναγία μου, κάθαρμα. Τι σε έχω και δεν σε διώχνω, ήθελα να ξέρα. Αφροδίτα. Νίκη της Μοθράκης. Σαν Μοθράκης. Ασύ, όχι Μοθράκης, σαν Μοθράκης. Δηλαδή? Δηλαδή μοιάζει με Μοθράκη, αλλά δεν είναι. Κοκομπάια. Κοκομπάια πάλι. Ποσιντό. Το ποσιντό κάνει μόνο 4 ευρώ. Χωσέ. Καλά, ντε. Ένα τιμολόγιο που είχα εδώ πάνω, πού είναι? Ένα τιμολόγιο που είχα εδώ πάνω, πού είναι? Ε? Ο άντρας στη ζωή μιας γυναίκας είναι το κερασάκι στη τούρτα. Τώρα εσείς γιατί νομίζετε ότι είναι η τούρτα ολόκληρη, δεν το ξέρω. Έτσι είπα και στην αδερφή μου τη Χωακίνα όταν χώρισε και ήταν στενοχωρημένη. Και? Έγινε καλά? Όχι, έγινε λεσβία και μετά την πάτησε και ένα φωτρυγό. Όχι επειδή έγινε λεσβία, επειδή το φωτρυγό έτρεχε. Και μετά σκοτώθηκε. Αλλά σαν συμβουλή ήταν σωστό. Ο
και την ελληνική σημαία αγκαλιά. Πάλι καλά να λέμε βέβαια. Καιρός ήταν να καταλάβεις ότι πρέπει να αγαπάς και να σέβεσαι τη χώρα που σε φιλοξενεί. Τι βλακείς, λε, σινιόρα σου, δηλαδή είμαι εγώ για να θέλω να παίρνω τη ελληνική σημαία. Αλβανός, της Ουρουγουάης είναι. Και γιατί μοιάζει με τη δικιά μας. Η δικιά σας μοιάζει με τη δικιά μας. Πήρατε τη δικιά μας, βγάλετε το ήλιο και βάλετε κάτι τετραγωνάκια μπλε. Πολύ γούστο. Σταυρός είναι, βρε. Ακούσε και τετραγωνάκια. Ασύ, καλά. Άμα είναι σταυρός, είναι καλό. Σινιόρα Σούλα, αύριο στα 4. Τα ξημερώματα παίζουμε με το Εκουαδόρ. Και άμα μας βάλουν αυτή πρώτη γκολ, θα σε πάρω τηλέφωνο εκείνη τη ώρα. Να πάω να ισοφαρίσω. Όχι, να σου λέω ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένο και δεν μπορώ να έρχομαι τη άλλη μέρα στη δουλειά. Αύριο έχουμε απογραφή, θα έρθεις οπωσδήποτε. Όχι, δεν μπορώ. Ο Πουέδο έχει αγώνα. Η Ουρουάη, η Πόμος Αγκανάρ, Σινιόρα Σούλα! Ουρουάη! Μπορείτε να φωνάξω το κεφάλι μου. Ωραία, γιατί επειδή σε χώρισε ο άλλος, σιγά. Απολύεσαι. Πάρε το μισθό σου. Και αποζημίωση. Και φύγε. Όχι, γιατί ο παπάς μου μπήκε πάλι στην πρισιόν. Φυλακή. Γιατί? Γιατί σκότωσε ένα, αλλά δεν έφταιγε αυτό, σενιόρα Σούλα. Πορκέ αυτός είχε παρκάρει έτσι που ο παπάς μου δεν μπορούσε να βγει. Και ο παπάς μου δεν μπορεί καθόλου τη αδικία του κόσμου, ξέρεις, είναι ματό. Με μαχαίρι. Και η μάνα σου τι κάνει τώρα? Η μάνα μου έφυγε από το Ουρουγουάη μετά από αυτό με ένα καρνιθέρο. Ξέρεις τι είναι? Το πλοίο. Ο Κρεοπόλης. Ε? Συ, το αγαπούσε από παλιά. Οικογενειακές ιστορίες. Της Disney. Και πού θα πας? Κάτσε, μου το γράψανε γιατί δεν το θυμάμαι. Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο. Συ, μία λέξη είναι. Καληνύχτα, δεν λες? Buenas noches. Καληνύχτα θα πεις. Και καλά Χριστούγεννα. Feliz Navidad. Στα ελληνικά. Feliz Navidad. Στα ελληνικά είπα. Δεν το ξέρω στα ελληνικά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Εξαφανίσου. Σενιόρα Σουλά! Τι είναι πάλι? Feliz Navidad. Προδοσία! Πορδοσία! Προδοσία! Πορδοσία! Πόρδο!
Προδοσία! Με μπέρδεψες! Είναι λάθος αυτό που λες εσύ! Δεν ξέρω εγώ ελληνικά και ξέρεις εσύ! Δεν τα ξέρεις καλά! Εγώ κάνω μαθήματα και τα μαθαίνω καλά! Πού, σε νυχτεριδινό? Μαθαίνω από τη τηλεόραση! Μπα! Συ! Πήρα μια μικρή τηλεόραση και μαθαίνω! Με δάσκαλο! Τι δάσκαλο? Αχ, ένα που βγαίνει στη τηλεόραση και μιλάει αργά και καθαρά και μπορώ και το καταλαβαίνω! Σε ποιο κανάλι? Σε όλα τα κανάλια! Τι ώρα? Όλες τις ώρες! Δεν βγάζω άκρη. Αυτά είναι παιδιά. Σοβαρά, μετρημένα. Μερτημένα είναι το σωστό. Τι? Το είπα δάσκαλο στη τηλεόραση. Ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος, θα σκάσω. Ανάτος και Χωσέ. Κοίτα τα τι σου έφερα. Για να το πουλήσω. Είσαι αρχαίο. Δεν είναι άγαλμα, βρε. Όχι, αλλά αρχίζει να γίνεται. Τι κάνεις τώρα εκεί? Αφού δεν έχει δουλειά. Άμα έρθει πελάτης θα το χαμηλώσω. Χαμηλώσω. Χαμηλώσω είναι το σωστό. Το είπε ο δάσκαλος. Τώρα τον έχει το δάσκαλο. Σου είπα ότι ό,τι ώρα και να το βάλω, το βρίσκω. Καταφέραμε να πορευτούμε με σιγουριά και με αποφασιστικότητα. Αφήσαμε πίσω μας, οριστικά. Δεν ακούω. Θα τα μάθεις μια χαρά. Πέρα να δω. Τι να δεις, πήρε και για μένα μία. Με τα δικά μου τα λεφτά. Τι ταινία πήρες? Μικι Μάου. Ναι, καλά. Ερωτικός καλικάντζαρος. Τι είναι αυτό? Ταινία. Ποιοι παίζουν? Εγώ. Τι? Τι να έκανα, σινιώρα Σούλα. Όταν ήμουν στην Αμερική, στο Λος Άγχελες, ήμουν μόνο μου, δεν είχα δουλεία. Στον μπακάλικο του θείου σου, δεν μου πες ότι δούλευες? Στον μπακάλικο, σύ. Αλλά ήταν Κυριακή, ήταν κλειστά, δεν είχα δουλεία. Και μου λέει ένα φίλο μου ότι κάνουν μια ταινία και πήγα και ήθελα έναν που να κάνει το κάντζαρος. Καλικάντζαρος. Σύ, που μπαίνει μέσα στα σπίτια και επισκευάζει τα υδραυλικά. Σύ. Και εσύ έκανες τον καλικάντζαρο. Σύ. Κόντρα ρόλος. Σα δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Η ανάγκη με έκανε, σινιώρα Σούλα. Μετά πήρα τα λεφτά και δεν έκανα άλλη. Άλλη μία έκανα ακόμα. Α, ξανά έκανες. Εσύ περό έπρεπε. Πορκέ ήταν το κάντζαρος 2 συνέχεια. Δεν μπορούσα να λέω όχι. Και αυτό ποιο είναι? Το 6. Ένα χαθείς, λέω εγώ. Πάρτε από εδώ να μην το βλέπω. Α, η Ευαγγελία που έχει τα παγωτά μου είπε ότι μπορεί να μου βγάλει κάρτα για να ψηφίσω. Πού καλέ? Στις ελεκτιόνες. Εκλογίες δεν έχετε σε λίγο? Άμα ψηφίσεις κι εσύ, σωθήκαμε. Συ, έχει ένα φίλο που είναι καταράχτης και μπορεί να μου βγάλει κάρτα. Εσύ έχεις κανένα τέτοιο? Άμα είχα εγώ φίλο καταράχτη, θα σε είχα ρίξει μέσα προπολού. Ε? Παραχαράκτης. Με όλη την αφρόκρεμα της κοινωνίας κάνεις παρέα. Και τι θα ψηφίσεις? Η Ευαγγελία μου είπε συνωστισμός. Συνασπισμός. Α, εσύ συνασπισμός. Συνωστισμός τι είναι? Όταν σε ένα μέρος έχει πολύ κόσμο. Και συνασπισμός? Το ακριβώς αντίθετο. Ηρέμησα. Πραγματικά έχω ηρεμήσει. Τι είναι αυτό? Παπικιούλο. Κλείστο. Αυτόν θα πάρω τελικά. Άλλη θα μου τον αφήσεις 6 ευρώ. Γιατί? Για να μου κάνεις καλύτερη τιμή. Γιατί? Και πώς δεν θα μου κόψεις κάτι? Όχι. Δεν έχει, μα. Κάνει 8 ευρώ. Άμα έχει 4 κλωστέ, κάνει 8 ευρώ. Άμα έχει 3 κλωστέ, κάνει 6 ευρώ. 1, 2, 3, 4, 4 κλωστέ, 8 ευρώ. Άμα μου τον αφήσει 6 ευρώ, εμένα θα με εισπελέτησα. Άμα σου τον αφήσω 6 ευρώ, εμένα να με χέσει. Πώς μιλάς, παιδί μου, έτσι τη γυναίκα? Αυτό είναι κουβά. Και αυτό είναι σφουγγανίστρα. Παίρνουμε τη σφουγγανίστρα. Τη βάζουμε μέσα στο κουβά. Τρίβουμε. Φεύγουν οι μουστάρδες. Άι. Ελληνικό όνομα ψάχνεις ακόμα? Συ. Βρήκες τίποτα? Κρέοκαση νομίζω, ναι. Τι γράμμα είναι αυτό? Ξι. Αυτό τότε. Αλέξανδρος Παρθένης. Τι να σου πω, ίδια είστε τρομάρα σου. Όχι, όλο μαζί. Αλέξανδρος Παρθένης Νατάλια Γερμανοή. Δύο ονόματα είναι αυτά. Αφού όλο μαζί το βρίσκω. Δύο είναι και το ένα μάλιστα γυναικείο. Δεν καταλαβαίνω τότε. Είπαμε, δύο λέξεις. Ξεκινάνε με κεφαλαίο και τα αντρικά ονόματα έχουν σίγμα στο τέλος. Χίλιες φορές το έχω πει. Βρες ένα και τελείωνε. Νομός δράμας. Αυτό. Τέλειο. Καλημέρα. Τι κάνεις εδώ? Άι, ον παπαγάιο. Ον παπαγάιο μουλτικολόρ. Άι, και ερμόσο. Τι κάνεις, αγόρι μου? Γιατί τόγκα? Νομός δράμας. Όλα, και τάλ. Όλα, και τάλ. Απλά σε Ισπανιόλ. Σινιόρε Σούλα, το παπαγκάλιο μιλάει Ισπανικά. Και bueno. Σκάσε, βρε. Τι ήταν τώρα αυτό? Όλα, και τάλ. Αυτό εδώ το άφησε? Σι, και tenemos un παπαγκάλιο, σινιόρα Σούλα. Σινιόρι, Σούλα. No, σινιόρι. Σινιόρα, Σούλα. Σινιόρι, Σούλα. Σινιόρα, Σούλα. Σινιόρι, Σούλα. Σκασμός. Και δυο.
Άντε πια με τις ξένες γλώσσες εδώ μέσα. Σεγιόρα, σούλα. Αυτό είναι. Όλα. Όλα. Cómo te llamas? A mí me llamo Αφροδίτα. Y tú? Θα σε ξαναπάρω στο διάλειμμα, εντάξει. Έλα. Ay, sí, sí, venga. Fuerte. Δεν πάει, Σεμίφρε. Nada. Καλά, δεν σέβεσαι τίποτα πια. Ποια είναι πάλι αυτή? Τι τούτο? Εμένα είπε τούτου, αντέχε σου. Τι? Ξέρεις σε ποια μιλάς ρε, καρβουνιασμένο. Βουνιασμένο είσαι εσύ, είχα δε πουτά. Ποιαν είπες ρε, είχα δε πουτά? Χιλιπόγιας. Κόμο με has dicho? Tú eres sorda también. Te digo cómo me has dicho. Sorda y gilipollas. Joder. ¿Cómo que tú conoces español? ¿Por qué? ¿Piensas que eres el único que conoce? Mi abuela es de Uruguay. ¿De dónde? Ay, venga, sordo. ¡De Uruguay! ¡Dale, este bandista! ¡No me cremiste tu magazín! ¡Dale! ¡José! ¡Sí, sí! ¡Dale, esas propias cosas! ¡Dale, tu magazín! Señora, su la veré se cala. Θες να το κλείνουμε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Λες. Βέβαια. Πάμε σε αυτό το καινούργιο που έχει ανοίξει πιο πάνω. Τι μαζί θα πάμε, εγώ θα πάω στη φίλη μου τη Χουανίτα στο Παγράτη. Εσύ πήγαινε σε αυτό. Άντε να χαθείς. Βρήκα άνθρωπο να πάω για καφέ. Κάτι ετοιμάζει, αλλά τι. No, claro que tienes. Σπάσει το κεφάλι. Pero yo creo que tienes que preguntar a alguien. No, pregúntale. Pregúntale. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Καλέ, εγκεφαλικό θα πάθω. Señora Sula. Άστα, σενιόρα, σου λέω τώρα. Τώρα κι εγώ μας, έρχεται το Ίκα. Πρέπει να σκουγκανίσω. Τι λες, παιδάκι μου, πρέπει να σε κρύψω, μα σε βρουν εδώ. Το Ίκα. Ναι. Αχ, πιάστε με, πιάστε με, δεν έχω αίσθημα. Εδώ, εδώ, εδώ. Πρέ. This is Apollo. I don't speak English. Να σου αστράψω μία, θα σου πω εγώ, you don't speak English. You speak και you paraspeak. This is Apollo and it costs 7 euros. Ό,τι να είναι, λέει, σενιόρα Σούλα. This is Hermes και κάνει 6 euros. Χαίστηκα. Ακίνητες! Τι θέλεις! Τι θα μας κάνεις! Only είσαι με τα καλά σου! Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται! Πού? Α, εσένα σε έχω δει σε ένα ποστέρ στο δρόμο. Θα το βουλώσει αυτός επιτέλους! Να ασχοληθεί κάποιος και μαζί μου! Αυτός πάλι ποιος είναι? Δώσεις τα λεφτά, ναι ή όχι? Σενιόρα Ζούλα, δώστα, γιατί εγώ πρέπει να φύγω. Χορεύω στο μαγαζί στις 11. Α, να μόχα. Δεν το καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μου φαίνεται, δεν τα ξέρεις καλά. Αυτό τι είναι? Ή, γιώτα. Και αυτό τι είναι? Και αυτό Ή, είναι Ήτα. Και αυτό? Ύψιλον. Και αυτό είναι Ή. Όλα Ή διαβάζονται. Και αυτό γιατί είναι Ή? Είναι Ύψιλον Ιώτα. Είπαμε το Ύψιλον και το Ιώτα μαζί διαβάζονται Ή. Αφού αυτό είναι Ή από μόνο του, γιατί θέλει και από μπροστά για να γίνει Ή? Γιατί έτσι είναι. Άρα όταν το Ε είναι μπροστά από το Ή, το Ε δεν διαβάζεται. Διαβάζεται όλο μαζί και λέγεται Ή, όπως και το όμικρον Ιώτα. Δεν τα λες καλά. Όταν το Ε είναι μπροστά από το Ι, το Ε δεν διαβάζεται. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό είναι να ανοίξω την μπαλκονόπορτα, σε πετάξω από τον πέμπτο. Αλλά έχει χάρη. Εγώ από όλα αυτά τα Ι θα μάθω μόνο αυτό. Χαίστηκα. Α, έχω φέρει κι εγώ λάμπαρα για το γραφείο. Θέλουμε μία κούτα ποσίδο. Τι κάνεις τώρα εκεί? Παραγγελία. Μία κούτα Απόλλο, μία Αθηνά. Όχι, κοκομπάγες δεν θέλουμε, έχουμε πολλές. Και άλλα πουλιά έχετε. Τελείωνε. Ναι, και μία κούτα από αυτές τις κοπέλες με τα φτερά. Συ, μοθράκι, αλλά με κεφάλι. Καταρχήν, η Ουρουγουάη έχει πάρει και δύο μουντιάλ στο ποδόσφαιρο. Εσείς τι πήρατε? Πότε καλέ πήρε δύο μουντιάλ η Ουρουγουάη? Το 1930 και το 1950. Καλά, το πρώτο είναι ο μωρό, το δεύτερο δεν το θυμάσαι? Τι έπαθες? Πάντως να ξέρεις ότι άμα πεθάνεις θα πάρω τη φωτογραφία σου και θα τη βάλω ανάμεσα σε Φίμπο και Αθηνά. Φίμπο, Σούλα, Αθηνά. Τι κάνεις τώρα εκεί? Καφέ. Δεν ξαναπαίρνω από τη Ευαγγελία. Γιατί? Το έχει ακριβό.
ο δικηγόρο μου είπε ότι πρέπει να προσέχω τα έξοδά μου. Προκέ τώρα θα κάνω και φορολογική δήλωση. Μάζευα λεφτά τόσα χρόνια για να μου τα φάει η φορεία. Εμάς τους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων κυνηγάνε, σενιόρα Σούλα. Ναι. Τι θες? Ποιος είναι? Ο Σάββας. Μην μιλήσεις πολύ, έχουμε δουλεία. Λέγε λίγο γρήγορα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Sí, ahora tengo mi escritorio, mi teléfono, una lámpara estupenda. Sí, sí, tenemos la tienda a medias. Καλημέρα. Καλημέρα, συνεταιράκι μου όμορφο. Για περίμενε. Πιο δυνατά θέλει. Έτσι δεν κάνεις τίποτα, πέρασε το μια φορά. Μια ώρα περπατάω, σενιόρα Σούλα, σαν το πιγκοίνο. Αντιμίλησες. Όχι. Είδα στη τηλεβισιόν ότι μπορούμε να παίρνουμε και να λέμε ποιο θέλουμε να τρέχει με τη φωτιά από τη Ολυμπιάδα. Σύ, τη Ολυμπιακή φλόγα. Μπορώ να λέω όποιο θέλω. Α. Σούλα Καραγιαννίδου. Buenos días. Βάπου να σκάσεις, τι έπαθες? Τι είναι αυτό? Σελινάκατος. Καρότσι μωρού είναι, δεν το βλέπεις? Τι έχει μωρό μέσα? Όχι ακόμα. Τι θα βάλεις μωρό μέσα? Όχι, το πήρα για τη λαϊκή. Θα βάλω βέβαια. Ποιο νούμερο θα βάλεις? Το Σάββα. Γέννησε. Τι λες βρε, καταρχήν τι έπαθες και ταράχτηκες? Δεν τα μπορώ, τα μπορώ, τα φοβάμαι. Τι? Σι, είναι... Κόμο σε άμα. Σοκαρόν. Τι είναι αυτό? Πώς λένε, ύπουλος. Τα μωρά. Σι, είναι ύπουλα και πονηρά. Εγώ, όταν ήμουν ένα χρονό, πήγα να πνίξω τη αδερφή μου. Στο λαιμό τη χτύπησα, το ξέρεις? Κατά λάθος θα είναι. Όχι, καθόλου κατά λάθος. Γιατί και όταν μεγάλωσα, δύο φορές πήγα να την πνίξω πάλι. Άρα το ήθελα από μωρό. Τα μωρά έχουν σχέδιο. Μόδας. Κακό. Τα μωρά θέλουν το κακό μας. Αυτό λέγαμε, πώς μπορείς να μας βοηθήσεις να του αλλάξουμε λίγο το look. Μπας και γίνει κάτι. Αυτό να κάνω κι εγώ. Άσυ! Τι θες και εσύ την Κυριακή, τι? Όχι, θέλω να με συγχωρήσει, σενιόρα Σούλα. Α, και τρόμαξα. Ψιτ. Μάλιστα. Μαλλιά. Τι μαλλιά? Χάλια, σαν και τα δικά σου. Πώς είσαι έτσι? Πώς είμαι? Έλα ντε. Δεν ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις, αλλά αν είναι αυτό που φαντάζομαι, ξέχνα το. Αλλάζουν οι άνθρωποι, σενιόρα Σούλα. Οι άνθρωποι, όχι εσύ. Γιατί το λες αυτό? Εγώ και με τον μπεμπέ είμαι καλός. Κάτι κάνει. Σενιόρα Σούλα, πες το, διώχνω. Εσένα θα διώξω. Πήγαινε στην πόρτα. Άμα γίνει σεισμό. Όχι. 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 Άμα πεθάνει ο βασιλιάς. Δεν έχουμε βασιλιά, πρόεδρο δημοκρατίας έχουμε. Άμε πεθάνει το πόρεδρος τότε. Χτύπα ξύλο. Πότε έγινε τελευταία φορά πόλεμος στη Ελλάδα? Στο δεύτερο παγκόσμιο, όταν ήρθαν οι Γερμανοί. Θα ξανάρθουν. Είπαν ότι θα πάρουν τηλέφωνο πρώτα. Ποιος είναι? Γιατί δεν φεύγει αυτή? Δουλειά σου. Τι λέγατε πριν? Λέγαμε, να μην σε νοιάζει. Σε τι γλώσσα? Γερμανικά. Γερμανίδα είναι? Ναι. Hi. Hello. José. Zabine. Yes. I just want you to know that Greek people hate the Germans. They say very bad things about them. If I were you, I would thought war. Maybe 3 or 4 bombs here in Monastiraki. But before 10, we open it, 10. Για, χθες, τέλνιτ. Τι της λες τόση ώρα? Τίποτα. Είναι η χολυστερίνη του, σενιόρ Σάββα. Άλλα κολεστερόλ. Απολύ είναι. Πολύ. Αφού ο γιατρός είπε ότι είμαι μια χαρά. Όχι, πολύ είναι. Εμένα πέθανε μια θεία μου από κολεστερόλ και ξέρω. Εσύ όλα τα ξέρεις, δεν έχεις αφήσει και τίποτα. Είναι πολύ. Σενιόρ Σάββα, συγγνώμη, αλλά γεια σου, να πας το καλό. Τι λες τον άνθρωπο, βρε? Θες να σου δώσει ένα ροσάρι από την εκκλησία της Σάντα Λουθία να σε φυλάει? Περίμενε. Φύγε, είπα. Άσε να μου το δώσει πρώτα. Να στο πουλήσει θέλει. Αυτό θα μου το δώσει. Ναι, καλά. Να, 15 ευρώ κάνει. Άμα μιλάω εγώ, δεν το θέλουμε, κρατά το εσύ. Σενιόρα Σούλα, άργησα γιατί έσπασε στο σπίτι μου γυάλα με τη χρυσόψερο και έπρεπε να μαζέψω τα νερά από το πάτωμα. Τα νερά μόνο μάζεψες, το ψάρι. Θεός χωρέστο. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι έγινε?
Σε καλούν να παρουσιαστείς. Στη τηλεόραση. Στο στρατό. Ποια άλλη θα είναι. Τι λες, παιδάκι μου. Σε καλούν να πας στρατό. Τι ώρα. Παρατέταρτο. Τον άλλο μήνα. Ποια μέρα. Γιατί το άλλο μήνα έχει γενέθλια Χουανίτα. Στη 21. Την επομένη. Στις 22. Οχ, τώρα πρέπει να παίρνω κι άλλο δώρο. Τι λες, βρε. Πώς με κάλεσαν, δεν θα πάρω κάτι. Πού θα πάω. Στην Κόρινθο. Δεν το ξέρω. Έχει θάλασσα. Έχει. Αλήθεια. Αχ, ωραία. Σινιόρα Ζούλα, πάω να πάρω ένα καφέ και θα σου πάρω και σένα ένα να σε κεράσω επειδή μου είπες τα καλά τα νέα. Μια φορά να αντιδράσει φυσιολογικά αυτό το άτομο και τι στον κόσμο. Σεισμός να γίνει, θα κουνιέται με το ρυθμό. Λεφτά δεν πήρα. Τι γίνεται, κουνιόμαστε. Ασύ. Α, σταμάτησε. Βρέατε να χαθείς από εδώ. Αντί να εκτιμήσεις το γεγονός ότι βρέθηκε ένα κράτος, να ανοίξει τις αγκάλες του και να σε δεχτεί. Μα εγώ δεν λέω ότι δεν άνοιξε τις δαγκάνες του. Αγκάλες. Ναι. Νέκρα! Σεις, τι θα πάω στο στρατό. Αχ, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι, τα πήρα όλα. Έχω πάρει καινούρια ρούχα, παπουτσία, στρώμα για τη θάλασσα. Και ένα σκρίνιο για το καψιμί. Σκρίνιο τι είναι. Γιατί ξέρεις το καψιμί. Όχι. Τότε, ανάθεμα για να έχεις καταλάβει που πρόκειται να πας. Θα πάω στη θάλασσα. Σε τάγμα στη θάλασσα, όχι σε κάμπινγκ. Στο λέω για να μην χαίρεσαι τόσο, που νομίζεις ότι όλα είναι ρόδινα. Στο στρατό το φαΐ είναι χάλια. Τι! Είναι χάλια, λέω. Ποιο! Το φαΐ! Γιατί θα μας ταΐζουν κιόλας. Δεν το πιστεύω, πολύ ωραίο. Θα κοίτα χαρά. Εντάξει, τότε πάμε δυο μας να πιούμε ένα καφέ. Και σε βλέπω εγώ μετά. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη. Τι έκανες, βρε. Δεν φταίω εγώ. Και ποιος φταίει τότε. Αυτός τα κρέμασε. Εσύ τα κρέμασες. Για λες, μου πεις να τα κρεμάσω. Βρήκα άνθρωπο. Και τα καρφιά εσύ πήγες και τα αγόρασες. Θέλεις να βγούμε μια φωτογραφία μαζί. Όχι. Οχιά. Είμαι φίνο φανταράκι και έχω απόψε ένα χεράκι. Είμαι φίνο φανταράκι. Βρες το κοίτα! Πετσέτα για τη θάλασσα. Κουβαδάκι πήρες. Όχι. Πάνω τη δείξω και στη Ευαγγελία. Είμαι αφήνω φανταράκι και έχω απόψε ένα χεράκι. Αν ήταν βίδες θα βίδωναν, αν ήταν καρφιά θα κάρφωναν. Και αν η μίγα είχε χόλο θα άρχισε τον κόσμο όλο. Είπατε κάτι. Είσαι και κοφή. Ποιος μιλάει, δεν καταλαβαίνω. Πάρε δρόμο να τελειώνουμε, Χριστιανή μου, μας έπληξες. Όχι. Εσείς μιλάτε. Είστε γκαστρίμηθος. Είναι γκαστρίδιμος. Σκάσε εσύ. Όχι δεν είμαι. Καλύτερα να φύγετε, περάστε. Μα δεν έχει μα, γεια σας. Βρε καλό στο Muppet Show. Τι κάνετε εκεί. Σενιόρα Ζούλα, πίσω από το κούρδο. Κούρο. Συ. Ε. Περδόν. Πίσω από το κούρο έχει ένα φανελάκι το φέρνεις λίγο. Τι άλλο θα δω εδώ μέσα. Κι εγώ για να μην δεις το λέω. Άσε που άμα τον είχα κάθε μέρα θα είχαν πειρατεί τα νεύρα μου. Τι έκανες πάλι. Καλή ώρα. Κατά λάθος. Σινιόρα Ζούλα, σκέφτηκα να σου φέρω στο μαγαζί ένα φιδάκι για τα κουνούπια. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι ένα φιδάκι είναι χρήσιμο. Θα βάλω ταμπλέτες. Το φιδάκι βγάζει μια μυρωδιά. Όχι δεν βγάζει, είναι πολύ καθαρό. Όταν καίγεται εννοώ, βγάζει μια παράξενη μυρωδιά. Θα προσέξεις να μην καίγεται. Άμα δεν καίγεται, πώς θα διώχνει τα κουνούπια. Θα τα πιάνει με τη γλώσσα του. Ποιο? Το φιδάκι. Για μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει ζουμί η υπόθεση. Τι φιδάκι είναι αυτό, καμάρι μου, που θες να μου κουβαλήσεις. Φιδάκι. Ναι, τι φιδάκι. Για τα κουνούπια. Πώς είναι. Είναι πράσινο. Ναι. Πάει έτσι γύρω-γύρω. Ναι. Και είναι πάνω σε μία μικρή μεταλλική βάση ή κάνει βόλτες στο πάτωμα. Κάνει βόλτες στο πάτωμα. Πάνω από το πτώμα μου. Όχι, στο παρκέ δεν περπατάει. Ποιο παρκέ, βρε, που θα σου φέρω το γραφείο στο κεφάλι. Είσαι τρελός, θα μου κουβαλήσεις φίδι στο μαγαζί. Είναι πολύ καλό, σενιόρα Σούλα. Το λένε Πεπίτο, είναι της Χουανίτας, αλλά επειδή έρχεται η μαμά της και το φοβάται, το έδωσε σε μένα. Και για να μην το έχω στο σπίτι μόνο του, σκέφτηκα να το φέρω εδώ. Γιατί να μην έχουμε ένα ζωάκι στο μαγαζί. Έχουμε ένα, φτάνει. Το κατάλαβα. Σίγουρα. Σί.
Θα μπω μέσα και θα είμαι συγχυσμένος. Συγχυσμένος. Συ, και θα πω στη Σύση όλο αυτό. Έτσι και θα μπεις μέσα δίθεν. Συγχυσμένος. Περίπου. Να σου πω, ξέρεις να τα πεις. Εσύ, έχω παίξει και σε πελίκουλα. Μη μου τα λες εμένα αυτά. Δεν θα συνεννοηθούμε. Ταινία. Αλήθεια, μπράβο! Στο Κάντζαρος. Κάντζαρος, τι είναι? Ο Καλικάντζαρος. Έλα, γεια, οκ. Okay. Λοιπόν, η σενιόρα σου λέει δεν το έχετε το ταινία. Καλά, δεν πειράζει. Εσύ αυτά ήταν 8, εγώ τα έκανα και τα 8 εκτός από ένα το 4, γιατί είχα πάθει αυτό με τα σφυράκια και δεν μπορούσε. Και πήραν έναν άλλο, αλλά δεν ήταν καθόλου καλό. Και όταν βγήκαν τα σφυράκια, το έκανα εγώ. Ναι. Έλα, Σούλα. Τι είναι τα σφυράκια? Τα σφυράκια. Σου λέει την ιστορία με την ανεμογλωγιά? Α, μάλλον. Κόψτε τον όσο είναι καιρός. 3/4 κρατάει. Οκ, okay, γεια. Λοιπόν, να σου εσύ, πω. Όχι, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Εσύ θα διαβάσεις ό,τι βλέπεις εδώ. Ξέρεις να διαβάσεις ελληνικά? Εσύ πολύ καλά. Πιο καλά μιλάω, βέβαια. Σωθήκαμε. Να πω, αυτό εδώ τι είναι? Πήγες. Πήγες. Τους τόνους να προσέχεις. Πήγες και τα έμπλεξες με αυτό το τζιτζιφιόγκο. Χιχιφιόγκο. Τζιτζιφιόγκο. Χιχιφιόγκο. Τζιτζιφιόγκο. Χιχιφιόγκο. Λοιπόν, άστο το τζιτζιφιόγκο. Πήγες και τα έμπλεξες με αυτόν. Τελεία. Και τους τόνους να προσέχεις. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Εγώ γι' αυτό θα πληρωθώ. Από ποιον? Από σένα. Αφού θες να κάνω κάτι, δεν θα με πληρώνεις? Αυτό κάνουμε για πλάκα. Ε, και? Ναι. Έλα, Σούλα. Τι είναι πάλι? Ζήτησε από τον Χωσέ να μου κάνει μια χάρη. 50 ευρώ. Προστίχη! Προστίχη! Τι κάνει αυτός εδώ? Μόλις χειρίσα την πλάτη μου, πήγες και τα έπλεξες με αυτό το χιχιφιόγκο! Να! Τι? Για πλησίασε. Σι. Κάτσε. Τα καθόμουν έτσι κι αλλιώς. Πριν από 5 μήνες έγινε αυτό, 7,5 εκατομμύρια είναι το ποσό. Ευρώ. 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 Δεν βλέπω άλλωστε και κανένα να μιλάει με τη θέλησή του. Χώρια του ότι φαίνεται ότι τους καθοδηγείς τι να πούν. Ναι, αλήθεια. Σι, πριν από 5 μήνες, ο σενιόρ Σάββας κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Ιόκερ. Στο ποιο? Και στο Ιόκερ. Καλά, αυτή το τζι δεν το λένε. Δεν ξέρω πώς τις λένε. Η μία είναι προφεσόρα. Καθηγήτρια. Συ, λέει, αλλά εγώ δεν την πιστεύω, γιατί μία φορά που κάναμε μάθημα δεν τα ήξερε. Να τον είχα αυτόν ένα μαθητή μου. Άλλη, αυτή με τα κόκκινα μαλλιά, κάνει το πυράγχας. Πύραρχος! Και... Ποια μέρα θα το δείξεις στη τηλεβισιόν? Αν θα έχεις πεθάνει εσύ, δεν θα προλάβεις να το δεις! Σενιόρα Ζούλα, αφού εσύ λες ότι οι Τούρκοι ήταν στην Ελλάδα 400 χρόνια, πού ξέρεις τώρα ότι εσείς δεν είστε Τούρκοι και είστε Έλληνες? Κρατήσω, Ζούλα. Σωστά. Τι τρως? Πάστες. Δηλαδή, μπορεί να μην είστε όλοι Έλληνες. Δίκιο έχεις. Πού τις βρήκες τις πάστες? Μου τις κέρασε η Ευαγγελία. Άρα, χαζομάρα που πήρετε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί εσείς είπατε αφού τους κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, θα τους κάνετε κι εσείς. Και τώρα σκάβετε. Τι σκάβετε? Το λάκκο σου. Ε? Τίποτα. Άρα και εσύ μπορεί να είσαι Τουρκά, αλλά και να μην το ξέρεις, ε? Ψυχραιμία. Και κανονικά, αυτό το σκέπασμα που έφτιαξε ο Καλατράβα δεν έπρεπε να το αγοράσετε αφού είναι τόσο ακριβό. Έπρεπε να το νοικιάσετε με πιο λίγα λεφτά και όταν τελειώνουν οι αγώνες να το παίρνει πίσω. Αλλά πού μυαλό. Κρατιέμαι, αλλά σπότε, δεν πάει άλλο. Και με το Παρθανώνα έτσι θα έγινε, εγώ είμαι σίγουρο. Οι αρχαίοι Έλληνες θα έφτιαξαν μόνο τις κολόνες και το σκέπασμα θα το έφτιαξαν οι αρχαίοι Άγγλοι. Και μετά τελείωσε και το πήρανε. Και τώρα εσείς τους λέτε ότι είναι κλέφτες. Που οι Άγγλοι είναι πολύ καλοί, δεν σαν τους Ουρουγάνους, αλλά είναι πιο καλοί από τους Έλληνες. Εγώ όταν είχα πάει στη Αγγλία το 1990. Το... Αν δεν το έκανα, θα σκαγα! Και δηλαδή τώρα, σενιόρα Σούλα, θα γίνει μυγάς. Φύγας. Φυγάς τι είναι? Αυτό που όταν ένας φεύγει από ένα τόπο. Και μυγάς? Όταν έρχεται. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μάθημα ελληνικών. Άιντε και του χρόνου, μπράβο!
Τέσσερα έφερε. Τέσσερα, σύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι πιανού? Ζήση, Γιώργο, Χωσέ Μάκη, Άιντε. Για πε, εσύ τι έλεγε. Να την πιέσουμε. Δεν μπορεί κάποιο τρόπο να υπάρχει. Να σκαλίσουμε το παρελθόν τη, να βάλουμε κάποιον να την απειλήσει. Να μπορεί να θυμώσει περισσότερο. Να την πασαλείψουμε με μέλι και καρύδια. Εγώ όταν ήμουν μικρό, πήρε την αδερφή μου. Και την έκανε κρέφα. Σι, πορκέ. Άλλο, δεν μα κάνει αυτό, άλλο. Όλοι κουκουβάγες μου πήρατε. Δεν μπορούσες να φέρεις κάτι άλλο. Για δώρο γενεθλίων σου είπα. Η κουκουβάγες είναι ωραίο δώρο. Τέλος πάντων. Αν δεν είναι η κυρία, γιατί να πηγαίνω εγώ στο σχολείο? Εσύ με ποια θα μιλάς κάθε πρωί? Εσύ, με ποια θα κάνεις όνειρα για το μέλλον? Και εσύ σε ποιον το μαγαζί θα δουλεύεις? Για το μαγαζί δεν πειράζει, γιατί εγώ χορεύω και στη σύγκρουση. Σκασμός! Βοήθησες και εσύ να γλιτώσουμε από την Παρτανιάν. Σι, κι εγώ. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί έφταξα κι εγώ λίγο. Πολύ. Πολύ λίγο, ναι. Και συγγνώμη που καμιά φορά μιλάω πολύ. Κι εγώ που σου φωνάζω ώρες-ώρες. Και συγγνώμη που τα λεφτά που μου έδεσες για να πληρώσουμε τη βοηγελία τα πήρα πανταλόνι. Πότε έγινε αυτό? Την Παρασκευή δεν το είπε? Όχι. Α. Τίποτα τότε. Τι τίποτα, βρε, 60 ευρώ δεν σου έδωσα. Σι, για να την πληρώσω. Και να την πλήρωσες? Την πλήρωσα. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Συγγνώμη, σου λέει μην παίρνεις, δεν την πλήρωσα. Πήρα παντελόνι πολύ ωραίο όμως. Αλλά άμα θες να πάρω, την πληρώσω τώρα. Φέρε 70 ευρώ. 60 δεν ήτανε? Και άλλους καφέδες είπε από την Παρασκευή. Αυτό ή ακρίβηναν τα παντελόνια? Ποιος το είπε? Βρέχε χάρη που. Και συγγνώμη που έβγαλα κλειδιά από το μαχασί και το βράδυ έρχομαι εδώ και παίρνω τηλέφωνο στα ξαδέρφια μου στη Ουρουχουάη. Και συγγνώμη που χάλασα την κεραία από το καστόφωνο και τώρα δεν ανεβαίνει. Και συγγνώμη που πέρυσι έσπασα το τζάμι κατά λάθος και μετά είπα ότι το έκαναν κάτι παιδάκια με την μπάλα τους. Και συγγνώμη που... Φτάνει, δεν αντέχω άλλο, πρέπει να κλείσουμε. Σενιόρα Ζούλα, κοίτα τι πολλά! Φέρ' τα εδώ. Πορκέ για μένα είναι. Λες βρε. Αφού λέει, για σένα Σάββας. Εμένα εννοεί. Εμένα εννοεί. Μου τα στέλνει με την πάω στο στρατό. Ποια ήταν αυτή? Η μαμά της Χουανίτας. Της φίλης σου, και τι ήθελε? Καταρχήν, γιατί με κοιτούσε έτσι? Να σου πω, η Χουανίτα τα έχει με μια κοπέλα τη Αλεχάνδρα. Με τι τα έχει η Χουανίτα? Με τη Αλεχάνδρα. Και μόλις το έμαθε η μαμά της τρελάθηκε. Λογικό. Και ήθελε να μάθει με ποια τα έχει πλέξει η κόρη της. Αλλά άμα έβλεπε τη Αλεχάνδρα θα τρόμασε. Γιατί? Άμα έβλεπες τη Αλεχάνδρα και εσύ θα τρόμασες. Οπότε δεν μπορούσαμε να της δείξουμε τη Αλεχάνδρα και δείξαμε εσένα η Αλεχάνδρα. Πότε? Τώρα. Της είπες ότι εγώ τα έχω με την κόρη της? Ναι, και της άρεσες. Αυτό ήτανε. Ως εδώ και μη παρέχει. Γιατί, σενιόρα Ζούλα, τι πειράζει? Χάρηκε και η γυναίκα. Η γυναίκα μπορεί να χάρηκε, εγώ όμως έγινα εξωφρενών. Μα τι πειράζει να πούμε ότι τα έχεις με τη Χουανίδα, αφού δεν έχεις άδρα? Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Τι πειράζει? Εξαφανίσου πριν τα ακούσεις. Μας κάλεσε και για φαγητό το βράδυ. Ναι. Σενιόρα Σούλα, ο Χωσέ είμαι. Καλό στο στρατευμένο νιάτο. Τι είναι αυτό, με έβρισες? Όχι, όχι, για καλό το είπα. Πού είσαι? Στη Κόρνηθο, στο στρατό. Και παίρνεις από το κινητό, σας αφήνουν? Όχι, μας έχουν πει μέσα στο στρατόπεδο να μην έχουμε κινητό. Έτσι, μπράβο, να είσαι υπάκουος και να τηρείς τους κανόνες. Σύση. Αλλά από πού παίρνεις τώρα? Βγήκα έξω για να σε πάρω, αφού δεν κάνει μέσα. Πού έξω βγήκες? Σε μία καφετέρια είμαι. Κι εσύ? Γιατί ποιος άλλος είναι? Τίποτα, άσε με μένα. Τι καφετέρια είναι αυτή? Μεγάλη. Δεν θα συνεννοηθούμε. Παρουσιάστηκες, παιδάκι μου.
Σι, πήγα, μας δώσανε και ρούχα, δεν είχε πολλά χρώματα, ένα είχε μόνο, ντύθηκα και τώρα στις 2 θα ξαναπάω που θα φάμε. Πού θα πας? Έχεις βγει έξω από το στρατόπεδο? Ναι, αλλά το βλέπω από εδώ που είμαι. Τι λες, παιδάκι μου, τρελάθηκες, γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε βγάλω λιποτάκτη. Όχι, με βγάλανε θαλαμοφυλάκας. Αύριο όμως, σήμερα δεν έχω δουλειά. Τα έχεις χάσει τελείως. Καταρχήν, από πού βγήκες? Έχει μία πορτούλα μικρή που μπορείς να βγαίνεις άμα θες να κάνεις βόλτες. Μάλλον. Ποια πορτούλα, βρε, γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε ψάχνουν, θα βρεις τον πελά σου. Πορκέ? Πορκέ, σε βλέπω να περνάς στρατοδικείο, ακόμα δεν πήγες. Τι είναι αυτό? Άμα θα το μάτσεις μια και καλή. Καλά, σενιόρα Σούλα, σε κλείνω τώρα, ε. Αντιγεια. Ναι. Όλα μια μόρο, Χωσέ είμαι. Καλώς τον. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Βγήκα έξω για να σε πάρω. Καλά έκανες. Σήμερα είμαι θαλαμοφυλάκας. Μπράβο, βρε. Εγώ σήμερα είμαι έγκυος. Αχ, τι ώρα. Εγώ είμαι 12 με 2. Έγκυος, αγάπη μου. Ξέρεις τι θα πει έγκυος? Όχι, τι? Εμπαραθάδα. Μια μόρ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να δω το παιδί μου. Μη ήχο. Νωρίς ήρθες. Σ' άφησα να φύγεις. Άφησε σημείωμα στο χολαργό. Στο ποιο? Στο χολαργό. Στο λοχαγό. Ζήσε αυτό. Σιλιάρα Σούλα. Ό,τι έπρεπε ήσουν εσύ τώρα. Σε έλειψα. Πάρα πολύ. Για όμως. Πορκέ. Πορκέ. Γιατί να το τραβώ λόγω αυτό το πράγμα, Παναγία μου? Σινιόρα Σούλα, θα γίνω μπαμπάς. Πάρε τηλέφωνο το χολαργό να του το πεις, πορκέ εμένα δεν με πιστεύει. Τη Δευτέρα πες θα ξαναπάω. Μα τι διάολο υπουργείο είμαστε? Ναι. Σινιόρα Σούλα, ο Χωσέ είμαι. Πού είσαι, βρε? Το ξέρεις ότι σε ψάχνουν? Χάστηκα. Σινιόρα Σούλα, με κούρεψαν. Καλά σε έκαναν. Σινιόρα Σούλα, θα φύγω από το στρατό. Και που κάθεσαι, όλο έξω είσαι. Δεν περνάω καθόλου καλά. Με κούρεψαν και όλη μέρα σφουγγανίζω. Α, τι να κάνουμε, αυτά έχει εκπαίδευση. Τι εκπαίδευση? Εγώ εδώ έπρεπε να έρθω για να μάθω να σφουγγανίζω. Πριν δεν ήξερα. Θα έλεγα τώρα. Γιατί δεν με μαθαίνουν για τα όπλα? Άμα έρθουν οι Τούρκοι, τι θα κάνω? Θα τους ρίξω κλωρίνα? Αυτό έλειπε, να σου δώσουν και όπλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγαινε σήμερα πίσω και θα δω τι θα κάνω. Θα μιλήσω εγώ στο λοχαγό. Άντε, γεια. Σινιόρα Σούλα! Μη χειρότερα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι στο χάμο, δεν θα ερχόμουν? Αλίμονο, να στεριώσω το ζευγάρι. Εδώ λέω να πετάξω σένα τη για ρύζι. Ρύζι πετάτε εσείς? Ναι, γιατί εσείς τι πετάτε? Εμείς πετάμε. Άσε καλύτερα. Δεν θέλω να μάθω, θα συγχυστώ. Θα μου πεις ότι πετάτε πατατάκια. Ρύζι πετάμε κι εμείς. Πάλι καλά. Σινιόρα Σούλα, είδες πως με κούρεψαν? Καλώς είσαι. Δεν είμαι καλός, σινιόρα Σούλα. Έτσι κοκοπάγες που έχουμε στο μαχαζί είμαι. Και δεν περνάω καθόλου καλά. Πάρε τηλέφωνο το χολαργό να του το πεις. Δεν θέλω να ξαναπάω. Έλα, σταμάτα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Χωσέ, την πόρτα. Δεν ξέρω, σινιόρα Σούλα. Τι μπορεί να πει, δεν ξέρεις. Πριν πώς την άνοιξες? Για να μπαίνω, ξέρω να μπαίνω, αλλά για να βγαίνω δεν έμαθα. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Σινιόρα Σούλα. Σινιόρα Σούλα. Τι κάνεις εδώ? Να με συγχύσεις, ήρθες πάλι? Όχι, γιατί το λες αυτό, σινιόρα Σούλα? Γιατί δεν κάνεις καλή δουλειά? Από όλες τις απόψεις. Όχι, ήρθα να σου λέω. Να σου πω. Να, αυτό ήρθα να σου πω. Μη δίνει σημασία σε αυτά που λέω, σινιόρα Σούλα. Όσες φορές και να λες εσύ το σωστό, εγώ τα ίδια θα λέω. Και σήμερα που σε στεναχώρησα που είπα ότι είσαι μόνη σου. Μη μ' ακούς, σενιόρα Σούλα, εσύ μ' ακούς και στεναχωριέσαι. Α, εγώ φταίω δηλαδή? Τώρα που το λες, ναι. Σήμερα κατάλαβα που σε στεναχώρησα. Λιγάκι. Δεν θέλω όμως, πορκέ αύριο φεύγω. Πού πας? Στο στρατό. Αύριο φεύγεις? Σι. Και πότε θα ξαναέρχομαι? Γι' αυτό. Δεν θέλω να φύγω και να θυμάσαι ότι ήμουν κάποιο που σε στεναχωρούσε. Να θυμάσαι ότι ήμουν κάποιο που περνούσες καλά. Και δεν έχει σημασία άμα είσαι μόνη σου. Εσύ να κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Όπου και να είσαι, με όποιο και να είσαι, σε όποια χώρα και να είσαι, να περνάς καλά, ναι. Ναι. Το υποσχίζεσαι? Το υποσχίζομαι.
σκόπα. Μια φορά. Πέντε χρόνια έχω να τα ακούσω από κοντά. Σενιόρα Σούλα. Σενιόρα Σούλα. Καλατράβα φρόνημα. Πω πω. Ίδιο είναι. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί το λες αυτό, Σενιόρα Σούλα? Ξέρω εγώ. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ? Κι εγώ καλά είμαι. Παντρεύεσαι? Άργησε λίγο. Είναι καλός μπαμπάς? Είναι τέλειος. Πιο καλό από μένα δεν νομίζω. Εσύ τον κρατάς το μικρό? Φαίνεται. Αφού η Σύση πηγαίνει στη δουλειά και στο σπίτι μαθαίνω και ελληνικά. Τώρα που δεν τα χρειάζεσαι τώρα έκατσες να τα μάθεις? Με τη δάσκαλο. Με τη δάσκαλο. Ποιος σου κάνει μάθημα? Κανένας. Και πώς το μαθαίνεις, με κασέτες? Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ τα μαθαίνω στους άλλους. Τι? Τι λες, βρε, σε ποιους μαθαίνεις ελληνικά? Στους ουρουγονικούς. Και τι σόι ελληνικά τους μαθαίνεις εσύ? Πορκέ, πού ξέρουν αυτοί που είναι τα σωστά? Και αν έρθουν στην Ελλάδα? Α, τους έχω πει να μην έρθουν γιατί είναι χάλια. 50 ευρώ το μάθημα παίρνω. Ε, αν χαθείς δεν τρώγεσαι.